Σε μία λοιπόν περίοδο που ο κορονοϊός δυστυχώς κυριαρχεί, θα έρθουμε να μιλήσουμε σήμερα για μία πολύ ιδιαίτερη μπάντα, μία από τις πιο βασικές θα λέγαμε μπάντες του τεχνικού thrash metal, που είχαν βέβαια μέσα και στοιχεία progressive και στοιχεία avant-garde, και ακόμα και στοιχεία industrial στις μετέπειτα δουλειές τους. Και φυσικά μιλάμε για τους Ελβετούς, το Power Trio, ναι, των Ελβετών από την Ζυρίχη, Coroner, ναι, κορονοϊός, Coroner κτλ. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα να πούμε ότι το τεχνικό thrash metal δεν είναι για τους πολλούς, έχει βγάλει λίγα και καλά συγκροτήματα, να το πω έτσι, και ένα από αυτά τα κορυφαία είναι οι Coroner, οι οποίοι προέρχονται βέβαια από την Ευρώπη, ενώ είμαστε πιο, τουλάχιστον αυτό που λέγεται τεχνικό thrash metal, περισσότερο ευδοκίμησε στην Αμερική, για παράδειγμα διαμέσου συγκροτημάτων όπως η Realm, όπως η Toxic, όπως φυσικά η Watchtower. Αλλά όχι μόνο. Για παράδειγμα, οι Dark Angel, τουλάχιστον στα δύο τελευταία τους albums που παίξανε, είχαν παίξει αρκετά τεχνικό thrash. Αλλά αν μιλάμε για Ευρώπη, έχουμε να κάνουμε επίσης με τους Γερμανούς Mekong Delta, που επίσης παίζανε τεχνικό thrash, τουλάχιστον στην αρχή. Και φυσικά έχουμε μετέπειτα τους Ελβετούς Coroner. Τώρα, επειδή είχαν και ακριβώς progressive στοιχεία μέσα στη μουσική τους, κάποιοι τους θεωρούσαν ως και τους Rush του Thrash. Το τριό αυτό κατάφερε μέσα σε 5 στουντιακές δουλειές πραγματικά να έχει φανατικούς οπαδούς. Κατάφερε επίσης ως ένα σημείο να ανοίξει ακόμα περισσότερο την πόρτα στο industrial, την επαφή περισσότερο του metal με το industrial, που την είδαμε βέβαια μετέπειτα στα κλασικά συγκροτήματα όπως Ministry και ούτω καθεξής. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο για το συγκρότημα. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1983, διαλύθηκε το 1996 και πέρασαν περίπου 14 χρόνια μέχρι να ξανακάνουν επανασύνδεση γύρω στο 2010 και από τότε κάνουν κάποια shows από τη μια πλευρά, έχουν βγάλει μια συλλογή και ήταν να βγάλουν και καινούριο άλμπουμ το 2020, τον Ιανουάριο του 2020, για την ώρα δεν έχει βγει και θα δούμε τι μέλη γενέστε. Τώρα, η Coroner στην αρχή ήταν φυσικά επηρεασμένη ως ένα σημείο και ήταν κάτω από την προστασία των άλλων μεγάλων Ελβετών, των Celtic Frost. Αμήν τι άλλο ήταν και roadies στο road crew των Celtic Frost και αμήν τι άλλο στο πρώτο τους demo, το Death Cult του 1986, ο Tom Gabriel Warrior των Celtic Frost έκανε τα φωνητικά. Αν μιλάμε, κάτι άλλο επιπλέον που μπορούμε να πούμε σε σχετικά με τους Coroner, ότι η επίδρασή τους στο σημερινό metal και στο σημερινό thrash metal και στο σημερινό επίσης τεχνικό thrash metal είναι αισθητή. Ας πάρουμε για παράδειγμα τους πάρα πολύ ωραίους Vector. Εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα τι γίνεται με τους Vector, θα συνεχίσουν, δεν θα συνεχίσουν μετά από 3 καταπληκτικά albums. Πάντως οι Vector, αν και όλοι θέλουμε να τους συνδυάζουμε απευθείας με τους Voivod, επίσης οι Voivod, ένα μεγάλο σημαντικό κεφάλαιο από τον Καναδά, που είναι και αυτοί μέσα αρκετά τεχνικά στοιχεία και αρκετά progressive στοιχεία στο λεγόμενο thrash metal τους. Και σε ένα σημείο μπορούμε να κάνουμε επίσης και σύγκριση μεταξύ Voivod και Coroner. Οι Vector δεν είναι μόνο επηρεασμένοι από Voivod. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη είναι επηρεασμένη
και από τις, και από τις πρώτες thrash περισσότερο δουλειές των Coroner. Αν τώρα μπορούμε να χωρίσουμε τις δουλειές τους σε διάφορες περιόδους του συγκροτήματος, μπορούμε να πούμε ότι οι δύο πρώτες δουλειές του συγκροτήματος, στουδιακές δουλειές, είναι περισσότερο κλείνουν προς το κλασικό thrash, εντάξει. Και μόνο από την τρίτη δουλειά και μετέπειτα αρχίζουν να γίνονται όλο και πιο τεχνικοί, και μετέπειτα από την τέταρτη, στην τέταρτη και στην πέμπτη δουλειά βλέπουμε και αυτή την επιρροή του industrial, ιδιαίτερα μέσα στον ήχο τους. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα worst to best, και πάλι υπάρχουν πραγματικά worst albums στους Coroner, σε αυτά τα 5 albums τα κατακριτικά που βγάλανε? Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει πραγματικά worst album. Αλλά σύμφωνα πάλι με τα προσωπικά μου γούστα, αυτό που λέμε από το λιγότερο αγαπημένο στο περισσότερο αγαπημένο, και έχω έναν ενδιασμό μέσα στη λίστα, θα δείτε. Πρώτα απ' όλα, στην πέμπτη θέση για εμένα έχετε το τέταρτο άλμπουμ τους, αυτό που λέγεται ως Mental Vortex, το Mental Vortex του 1991. Το συγκεκριμένο άλμπουμ το βάζω σε αυτή τη θέση όχι επειδή είναι ένα κακό άλμπουμ, όχι, και είναι ίσως το πρώτο άλμπουμ στο οποίο οι industrial επιρροές φέρονται ακόμα περισσότερο σε σχέση με τα προηγούμενα άλμπουμς. Δεν ξέρω, για κάποιο σημείο, για κάποιο λόγο δεν μου κόλλησε απόλυτα. Και αυτό έρχεται σε αυτή τη θέση. Πάντως είχαν επίσης και το θάρρος να κάνουν και διασκευή στους Beatles στο συγκεκριμένο άλμπουμ με το τραγούδι I Want You, She's So Heavy. Βέβαια δεν είναι και η πρώτη φορά που κάνουν ιδιαίτερες διασκευές, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Στην τέταρτη θέση για εμένα έρχεται το ντεμπούτο τους άλμπουμ, το πρώτο τους άλμπουμ του 1987, το λεγόμενο RIP, Rest in Peace, ας πούμε ότι είναι αυτό το τα αρχικά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο αυτό ντεμπούτο βασικά είναι περισσότερο κοντά στο κλασικό thrash metal, ως ένα σημείο, εδώ που θα λέγαμε ευρωπαϊκό thrash metal, σίγουρα. Είναι πολύ καλό σαν ντεμπούτο, και μάλιστα υπάρχει ένας μικρός αριθμός ανθρώπων, θρασάδων, που είναι φανατικοί οπαδοί του συγκεκριμένου άλμπου. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να πούμε ότι το άλμπουμ αυτό χαρακτηρίζει τους Coroner στη γενική φάση τους. Παρόλα αυτά, το θεωρώ λίγο καλύτερο, αγαπημένο κατ' τουλάχιστον την δική μου γνώμη, σε σχέση με το Metal Vortex. Τώρα, όσον αφορά την τρίτη θέση, είχα έναν ενδιασμό, ποιο θα βάλω πρώτο σε σχέση στην τρίτη και τη δεύτερη θέση, είχα έναν μεγάλο ενδιασμό. Ο ενδιασμός μου ήταν μεταξύ του δεύτερου άλμπουμ του Punishment for the Decadence και μεταξύ του No More Color που ήρθε μετέπειτα της τρίτης δουλειάς. Και έτσι λοιπόν, εδώ πέρα, μετά από πολύ ενδιασμό, τελικά βάζω το No More Color στην θέση αυτή. Λοιπόν, μιλάμε για την τρίτη θέση, το λεγόμενο επίσης τρίτο άλμπουμ του 1989. Τώρα, το No More Color θεωρείται επίσης για πάρα πολλούς μια από τις κορυφαίες ή η κορυφαία δουλειά των Coroner. Σίγουρα είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό άλμπουμ στην πορεία του συγκροτήματος, που μπορούμε να πούμε ότι εδώ φαίνεται ο αληθινός χαρακτήρας αυτού του συγκροτήματος και η αληθινή αυτή ταυτότητα, η ιδιαίτερη ταυτότητα των Coroner. Πραγματικά εδώ πέρα αρχίζουν, το τεχνικό thrash είναι συγκεκριμένο σε αυτό το άλμπουμ. Και γι' αυτό είχα αυτόν τον ενδιασμό, επειδή αν μιλάμε για κλασικό Coroner ήχο, συνήθως πάμε και ξεκινάμε με αυτό το άλμπουμ, το No More Color, το οποίο αυτό άλμπουμ, ίσως αν κάποιος θέλει να καταλάβει τι είναι η Coroner, ίσως το καλύτερο από όλα να ξεκινήσει από αυτό το άλμπουμ. Και αυτό είχα τον ενδιασμό να το βάλω στην επόμενη θέση. Παρόλα αυτά,
για λόγους προσωπικού γούστου, τελικά το βάζω σε αυτή την τρίτη θέση. Τώρα, στην δεύτερη θέση, στην οποία είχα τον ενδιασμό να βάλω το No More Color, τελικά κατάληξα να βάλω το δεύτερο άλμπουμ τους, το Punishment for Decadence του 1988. Το βάζω λοιπόν σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση και μάλιστα έχει και άλλο εξώφυλλο το συγκεκριμένο άλμπουμ. Το βάζω σε αυτή τη θέση γιατί ναι μεν όντως συνεχίζει την πορεία του rip, του ντεμπούτου, είναι περισσότερο thrash, περισσότερο προς το κλασικό thrash, λιγότερο προς το technical thrash, αλλά επειδή έχω αυτή την ιδιαίτερη αγάπη στο thrash και στο speed metal, στο κλασικό ήχο του thrash και του speed, προτιμώ να βάλω για προσωπικό μου γούστο το δεύτερο άλμπουμ σε αυτή την δεύτερη θέση σε σχέση με όλα τα άλμπουμ τους. Μιλάμε για ένα καταπληκτικό άλμπουμ, το θεωρώ πολύ πιο ανώτερο από τον ντεμπούτο και μάλιστα και εδώ πέρα κάνανε επίσης διασκευή στον Jimi Hendrix με το τραγούδι Purple Haze. Ένα καταπληκτικό πραγματικά άλμπουμ ευρωπαϊκού thrash metal. Και τώρα, στην πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση για μένα έρχεται το τελευταίο τους πέμπτο άλμπουμ του 1993, το καταπληκτικό για μένα Green. Τώρα, αυτό το άλμπουμ είναι επίσης η συνέχεια του No More Color. Εδώ πέρα τα industrial στοιχεία υπάρχουν, το τεχνικό thrash υπάρχει, τα avant-garde στοιχεία επίσης είναι πολύ έντονα. Και παρόλα αυτά, ενώ το No More, κάποιοι προτιμάν περισσότερο το No More Color, εγώ προτιμώ περισσότερο το Green. Ίσως και ο λόγος ότι είναι και το πρώτο Coroner album που εγώ ήρθα σε επαφή. Και ως ένα σημείο μου είναι περισσότερο χαραγμένο στην καρδιά μου και μη τι άλλο εξαιτίας από το συγκεκριμένο αυτού album ήρθα σε επαφή με τον ήχο των Ministry. Και γενικότερα μετέπειτα με όλο αυτό που λέγεται industrial metal ή και γενικά industrial ήχος, εντάξει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους 9 Inch Nails, δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης τους Skinny Puppy, αν και αυτοί είναι καθαρά industrial και όχι industrial metal, και ούτω καθεξής. Αλλά μιλάμε για ένα καταπληκτικό, καταπληκτικό άλμπουμ που για μένα θα είναι πάντα χαραγμένο στην καρδιά μου και ακριβώς μετά από αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ, το Green, οι Coroner δεν ξαναβγάζουν δουλειά, μετά από λίγο επίσης διαλύονται και μετά από 3 χρόνια μετά από αυτό το άλμπουμ διαλύονται και τους παίρνει πάρα πολλά χρόνια μέχρι να ξαναγυρίσουν και τώρα περιμένουμε να δούμε την συνέχεια. Όποτε αυτή είναι να έρθει. Ας είναι καλοδεχούμενη. Από το Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, stay metal, stay heavy, stay heavy και την ώρα stay home.